Και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για την χώρα μας, ο Γερμανός καγκελάριος βρίσκεται στην Ελλάδα. Ο Όλαφ Σόλτς, Παντελή Βαλασόπουλε, προσέρχεται με σαφή θέση για τα ελληνοτουρκικά, ενώ έχεις και πληροφορίες για το τι θα συζητηθεί στο απόψινο δείπνο. Ναι, καλησπέρα. Είναι η πρώτη επίσκεψη του Γερμανού καγκελάριου σε λίγη ώρα στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Σόλτς έρχεται από το Κόσοβο και από τη Σερβία, καθώς κάνει μια περιοδία στα Δυτικά Βαλκάνια. Θα πάρει μέρος στο δείπνο και εκεί, από ό,τι λέγεται, θα ενημερωθεί από τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τις τουρκικές προκλήσεις και ο ίδιος θα δώσει για άλλη μια φορά την υποστήριξή του στην Ελλάδα και θα πει ότι οι διαφορές με την Τουρκία πρέπει να λύνονται με διάλογο και όχι με προκλήσεις ή κλιμάκωση των εντάσεων. Να σου πω ότι μπορούμε να θυμηθούμε ότι πριν λίγες μέρες η ίδια η καγκελαρία είχε πει ακριβώς το ίδιο, ο εκπρόσωπός του, ότι πρέπει να υπάρχει διάλογο στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου και όχι εντάσεις και ότι δεν είναι ανεκτή από τη Γερμανία οποιαδήποτε πρόκληση και παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδος, καθώς θα είναι πρόκληση και παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της Ευρώπης, ενώ το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει πει ότι η Ελλάδα είναι άγκυρα ασφάλειας στη Μεσόγειο. Να πούμε επίσης ότι ο κύριος Σόλτς έρχεται από τα Δυτικά Βαλκάνια. Γιατί, Ματίνα? Γιατί υπάρχει ο φόβος ότι εκεί υπάρχει τουρκική και ρωσική διείσδυση. Γι' αυτό το λόγο βιάζονται να προχωρήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί φοβούνται την ρωσική και την τουρκική διείσδυση στα Δυτικά Βαλκάνια. Για παράδειγμα, στο Κόσοβο και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Να πούμε ότι πριν από λίγο ο κύριος Σόλτς δήλωσε στο Κόσοβο ότι η Σερβία, εάν θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να εγκαταλείψει τις φιλικές της σχέσεις με την Ρωσία και να πάρει μέρος στις κυρώσεις. Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα πει απόψε. Ακριβώς. Και για περιμένουμε την λοιπόν. Ο καγκελάριος. Περιμένουμε την τοποθέτηση, περιμένουμε τις δηλώσεις. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Παντελή.